Καλή σου μέρα, Κάτια μου. Βρισκόμαστε ακριβώς στο πίσω μέρος του Πουρνάρα. Εδώ που έχουμε μία από τις τρύπες τις οποίες μπαινοβγαίνουν οι αιτητές πολιτικού ασύλου, ό,τι ώρα θέλουν. Θα απομακρυνθώ, θα πάω στην άλλη πλευρά για τον απλούστατο λόγο ότι μας κάνουν προβλήματα από την αστυνομία. Μάλιστα, ένας security του Πουρνάρα μας προσέγγισε και πήρε την ταυτότητά μου να διασταυρώσει τα στοιχεία, γιατί θεωρεί ότι παρανόμως έχουμε εισέλθει μέσα. Δεν έχουν πρόβλημα με το να μπαινοβγαίνουν οι αιτητές ασύλου από το πρωί μέχρι το βράδυ και να μην ξέρουν ποιοι είναι καταγραμμένοι. Έχουν πρόβλημα όμως με ένα δημοσιογράφο, ο οποίος έχει και την ταυτότητα μαζί του και ένα ρεπορτάζ. Εν πάση περιπτώσει, δεν το λέω εκνευρισμένος. Γεια σας, κύριε Κοινοτάχ, είστε καλά. Χαίρετε. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πρώτη διαπίστωση, γιατί θα συζητήσουμε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν έχετε προσωπική άποψη. Όλα όσα έγιναν την Παρασκευή, ένας από τους λόγους που δεν είχαμε μακελιό ήταν το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι τρύπες. Βγήκαν προς τα έξω κάποιοι μετανάστες και αποσυμφορήθηκε με τον τρόπο που είδαμε βεβαίως με όλα αυτά τα δία. Εκτός, εάν ήταν κλειστοί όλοι αυτοί μέσα σε μια δομή, γιατί συζητούμε για το αν θα κάνουμε διπλό φράχτη, τότε ενδεχομένως να είχαμε μακελιό. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη σε αυτό. Κοιτάξτε, αυτά μπορεί να σας τα πούν η αστυνομία από θέματα ασφαλείας κλπ. Εγώ δεν μπορώ να πω αυτά, γιατί το κέντρο είναι compartmental, είναι διαχωρισμένο σε κομμάτια, οπότε δεν επικοινωνούν όλα μεταξύ του. Γι' αυτό και όταν ήρθε η αστυνομία εδώ και άνοιξε την πόρτα, έτρεχαν όλοι έξω. Που σημαίνει ότι είχε κομμάτια που ήταν κλειδωμένοι μέσα και δεν επενέβησα στα επεισόδια. Οπότε το κομμάτι είναι εδώ που εκάηκε και από πάνω. Ναι, είχε την είσοδο που βλέπετε εδώ, η οποία εμπαινοεύγαιναν. Ενδεχομένως ήταν τα χειρότερα πράγματα, ήταν κλειδωμένοι μέσα. Ναι, αλλά μπορώ να πω με σιγουριά. Λοιπόν, πώς θα το προσεγγίσουμε τώρα, λίγο πιο πολιτικά για το τι κάνουμε, λίγο πιο ανθρωπιστικά. Εδώ βλέπουμε και στα γύρω χωράφια και στην περιοχή υπάρχει μια υγειονομική κατάσταση άθλια. Ναι. Αυτό όμως το βλέπουμε μήνες. Και βλέπουμε ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο δεν επιλύεται επί του θέματος. Το οποίο εμείς το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Είχαμε επισημάνει ότι οι ανοχές ή στα μικροατικήματα, στις μικροκλοπές και στα μικροκλεψές θα επιδεινωθούν σταδιακά με την πρόοδο του χρόνου και έχουν ήδη επιδεινωθεί και φτάσαμε στα επεισόδια τα προχτέσινα. Εγώ λέω ότι όλα αυτά που κάνει το Υπουργείο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ναι μεν, αλλά δεν είναι αυτά που θα λύσουν και το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί σίγουρα, βλέποντας το Πουρνάρα εντός και εκτός, εδώ συντελείται μια οικολογική καταστροφή που δεν ενδιαφέρεται κανείς ουσιαστικά, ούτε το Τμήμα Περιβάλλοντος πήγε στο Λίνη Κύπρο εκτός από εδώ. Λες και εδώ δεν γίνεται τίποτα, είναι όλα ρόδινα. Το άλλο είναι το πολύ ευνοϊκό κλίμα που έχουν οι μετανάστες εδώ. Είναι πολύ φιλικό το περιβάλλον για τους μετανάστες στην Κύπρο. Αξίζει να σας πω ότι, και εγώ εχθές το έμαθα, ότι αν ένας μετανάστης απορριφθεί και κάνει έφεση, δικαιούται να μείνει εδώ. Όταν του απορρίψουν και την έφεση, ξανακάνει αίτηση και ξανακάνει έφεση και ξανακάνει αίτηση. Δηλαδή μπορεί να μείνει εδώ για πάντα. Εγώ μαθαίνω ότι υπάρχουν και αιτητές ασύλου οι οποίοι έχουν απορριφθεί και πρέπει να απελαθούν. Υποθετικά ή πρακτικά δεν τους βρίσκει το σύστημα, αλλά εγώ γνωρίζω ότι κάποιοι διαμένουν ακόμη στο Πουρνάρα. Βεβαίως. Εδώ είναι το μεγάλο το πρόβλημα που πρέπει αυτό να λυθεί, ίσως να το λύσει η περίφραξη, ότι η κυβέρνηση έρχεται και λέει έχουμε 2.400, αλλά το βράδυ δεν είναι 2.400, είναι πολύ περισσότεροι, γιατί έρχονται από παντού και μπαίνουν μέσα και κοιμούνται στα παραπήγματα εδώ. Και είναι και αυτοί που έρχονται και κάνουν το εμπόριο τους. Τους είδατε να τα κουβαλούν από το χωριό πάνω στο κεφάλι τους όλα, να τα φέρνουν εδώ και να τα πουλούν. Βλέπετε, γίνεται και ένα εμπόριο εδώ. Το εμπόριο εδώ δεν γίνεται από τους αυτούς που ήρθαν τώρα, που δεν ξέρουν την περιοχή, γίνεται από τους παλαιότερους. Οι παλαιότεροι έχουν ήδη φύγει από εδώ και επιστρέφουν και κάνουν τις δουλειές τους. Οι δουλειές τους ενώ είναι διάφορες, από πορνεία, από ποτά, από ναρκωτικά, ό,τι θέλεις. Και όποια φτωχογειτονιά δει σε οποιαδήποτε μεγαλούπολη έχει αυτά τα προβλήματα. Και είναι και εδώ συμμαζεμένα, γι' αυτό και γίνονται και όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε. Ξέρετε κάτι άλλο. Συζητώντας με ένα φίλο το Σαββατοκύριακο, μου είπε ότι μου λέει και έχει δικαίωμα. Αυτά τα είδαμε και πέρσι, για παράδειγμα. Ναι, αλλά πέρσι δεν ήταν, άλλοι αιτητές ασύλου στη θέση του. Ναι. Σημαίνει ανακυκλώνονται. Άρα το πρόβλημα ενδεχομένως να είναι η φιλοσοφία με κάποιο τρόπο και όχι τα άτομα, γιατί τα άτομα είναι διαφορετικά. Κάποια πράγματα συνεχίζουν όμως. Και αυτό που είδαμε την Παρασκευή ήταν ανθρώπους, τους οποίους ουσιαστικά εγώ βλέπα στα μάτια τους, γιατί επιτέθηκαν και στο φωτογράφο του Reuters. Είδα ανθρώπους να μην τους νοιάζει αν θα συλληφθούν, είδα ανθρώπους να είναι, δεν ξέρω αν ήταν σε απόγνωση, αλλά δεν τους ένοιαζε καθόλου το ποια θα είναι τα επόμενα 5 λεπτά. Κοιτάξτε, αυτοί που έτρεχαν να σωθούν σίγουρα ήταν οι νεαροί, αυτοί που πρώτο εισήλθαν.
Αυτοί που τους εκυνηγούσαν, εγώ έχω ακούσει ότι δεν ήταν αυτοί που ήταν μέσα και αυτοί που έβαλαν τις φωτιές από έξω πήγαν, από αυτήν την οποία που βλέπετε εδώ. Δεν νοείται ότι ήρθε κάποιος εδώ για να ζήσει 15-20 μέρες και να είναι έτοιμος να βάλει φωτιά, να είναι έτοιμος να χτυπήσει τον άλλον κλπ. Σημαίνει αυτοί που τα έκαναν αυτά, μπήκαν από έξω, έκαναν τη φασαρία τους και έφυγαν. Λες και ήταν υποκινούμενα η ακαταστασία εδώ. Πού διαμένουν αυτοί γενικά? Αυτοί διαμένουν. Είναι από αυτούς που πήραν τον εξκαφέ, ο Δήμαρχος Λεμεσού και τους έδιωξαν από το πάρκο. Είναι από αυτούς που διέμεναν στη Λακατάμια και τους έδιωξαν η κυρία Αντούση. Είναι από αυτούς που διαμένουν στην παλιά Λευκοσία και έχουν κατασταλάξει κάπου και κάνουν τα εμπόρια τους. Μένουν σε όλη την Κύπρο. Είναι αυτοί που εργάζονται, μπορεί σε κάποιον εργολάβων. Μπορεί κάποιο να του εκμεταλλεύεται, λέω. Αλλά σίγουρα δεν ξεκίνησαν από εδώ τα επεισόδια. Είμαι πεπισμένος ότι τα επεισόδια είναι εξωτερικά του κοινού και όχι τόσο από εδώ, από ανθρώπου που επισκέφτονται τη νύχτα εδώ και κάνουν τα προβλήματα. Να επιστρέψουμε στο στούντιο ένα λεπτάκι στην Κάτια, να μας πει αν έχει να συμπληρώσει κάτι, ναι, να μας ρωτήσει κάτι. Ναι, διότι έγινε και σύσκεψη και αποφασίστηκαν πράγματα ξανά. Πήγαν εκεί οι αρμόδιοι υπουργοί. Αν δεν κάνω λάθος, πήγε και η κυρία Ανθούση το Σάββατο. Πήγε και ο υπουργός την Παρασκευή, η κυρία Ανθούση, το Σάββατο ο κύριος Νουρής. Εγώ θέλω να μάθω δηλαδή αυτό που λέμε, αυτή η φιλοσοφία που και εσύ τώρα έχεις αναλύσει. Τι γίνεται με αυτούς που λέμε ότι πού τους αφήνουν, τους διακινητές. Προσφάτως είδαμε και αστυνομικό μέσα σε αυτούς που εμπλέκονται. Επειδή η φιλοσοφία είναι εκεί και οι άνθρωποι είναι εκεί και τη χάνουν εκμετάλλευση, ακόμα και βαμποράκια να είναι, κάποιος τους διακινεί και τους συμβουλεύει και όλα αυτά που γίνονται. Άρα θα χτυπήσουμε κάποια φορά το κακό στη ρίζα του ή θα λέμε πάλι και ξανά τον άλλο μήνα και ξανά τον άλλο μήνα. Τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρω ότι βιάζεστε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Κάτια μου λέει ότι ουσιαστικά, να μεταφέρω έτσι πολύ περιληπτικά το μήνυμα της Κάτιας, ότι και εμείς ως κράτος έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν δημιουργήσει ένα κύκλωμα. Είτε κάποιοι που νοικιάζουν, είτε κάποιοι που θέλουν να υποκινούν κάποιες καταστάσεις, κάποια εμπορεύματα. Μιλούμε γενικά και για τους διακινητές, μιλούμε και για κάποιες άλλες μικροομάδες. Ουσιαστικά και εμείς ως κοινωνία, ως Κύπροι, έχουμε γίνει μέρος αυτής της διαδικασίας. Υπάρχει, με κάποιο τρόπο, εκμεταλλευόμαστε και εμείς το μεταναστευτικό. Άρα τι κάνουμε, πώς χτυπούμε το κακό στη ρίζα του? Και όταν λέω εμείς, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Έχουμε συλλήψεις διακινητών, έχουμε λινοκυπρίων, έχουμε χιλιαδιό. Το κακό χτυπιέται στη ρίζα του, νομένου ότι όλες οι νομοθεσίες του κράτους τηρούνται με βλαβική υπηρεσία. Δηλαδή, ό,τι λέει ο νόμος αυτό είναι. Έκλεψες, πας φυλακή, να απελάβνεσαι. Έκαμες ταραχή, να αμέσως φεύγεις. Σε εγκρίναμε να μείνεις σαν αιτητής ασύλου, σου δώσαμε ένα άσυλο, παραμένεις. Δεν νοείται ανθρώποι οι οποίοι κάνουν έφεση να δικαιούνται να κάνουν εταιρείες, να δικαιούνται να ανοίξουν καταστήματα, πηγαίνετε στη Λευκοσία να δείτε. Δεν νοείται αυτοί οι άνθρωποι που είναι παράνομοι ουσιαστικά, γιατί δεν τους εγκρίναμε να μείνουν στην Κύπρο και έκαναμε έφεση. Και κάνουν εταιρείες, κάνουν μπακάλια, κάνουν κουρία, τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι δικαιούται ένας Κύπριος πολίτης, τα κάνουν αυτοί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα πιέζει και τους μισθούς προς τα κάτω, γιατί αυτοί αμείβονται πολύ χαμηλά. Τους εκμεταλλεύονται αρκετοί οι Κύπροι επιχειρηματίες. Επειδή άνοιξε με άλλο κεφάλαιο, νομίζω ότι αυτό που θέλει να πει κάτι και σύμφωνο, δεν ξέρω αν το λέει ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, είναι ότι ουσιαστικά και εμείς το κάναμε μια μπίζινα. Όπως για παράδειγμα, κάναμε μπίζινα το Κυπριακό τη δεκαετία του 80 και τώρα το μεταναστευτικό. Εντάξει, είναι μπίζινα για κάποιους. Δεν το κάναμε μπίζινα. Μερικοί το εκμεταλλεύονται, ας πούμε, όχι όλοι. Εμείς στην κοινότητα δεν το εκμεταλλευόμαστε καθόλου. Λέμε την αλήθεια όπως είναι. Και κανείς από την κοκκινοτριμηθιά τους εκμεταλλεύεται, γιατί στην αρχή όταν ήταν λίγοι έρχονταν οι χωριανοί εδώ, τους έφερναν και ρούχα, τους έφερναν και φαγητά. Μπράβο. Όταν όμως άρχισαν τα πράγματα να μας απειλούν, τότε σταμάτησαν. Αξίζει να σας πω ότι είχε άνθρωπον ο οποίος τους έδωσε δύο σακάκια και κατέβαιναν 10-10 να ζητούσε σακάκια από τον άνθρωπο, λες και είχε ένα εργοστάσιο. Τους εμποδίζεις μία φορά και μετά σε σημαδεύουν και έρχονται συνέχεια στο σπίτι σου. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα χειριστεί η αστυνομία, δεν μπορεί να τα χειριστεί ούτε ο κοκκινοτριμής, ούτε ο κοινοτάρχης, ούτε ο ιδιώτης. Είναι της αστυνομίας πράγματα. Λοιπόν, κάτι, επιστρέφω κοντά σου. Το ξέρω ότι η συζήτηση που κάνουμε δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, γιατί γενικά το θέμα δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Τουλάχιστον να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα τα οποία θα συνεχίσουν να μας απασχολούν για πολύ καιρό ακόμη. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και τον κοινοτάρχη. Καλή δύναμη να ευχηθώ.